Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικύρωσε το σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής κυβέρνησης, υπογράμμιζε: το σχέδιο διασφαλίζει ότι οι πολιτικές που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας εξακολουθούν να εφαρμόζονται και ότι ενισχύονται σημαντικά μέσω της στήριξης των αναγκαίων επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν των μονοπωλίων έδωσε τα εύσημά της. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά διευκρίνησαν, ότι αυτό ισχύει ιδίως για τους βασικούς τομείς, όπως δημοσιονομική διάρθρωση, αγορά εργασίας, υγειονομική περίθαλψη, χρηματοπιστωτικός τομέας, επιχειρηματικό περιβάλλον και άλλα. Δηλαδή, αντιλαϊκά προαπαιτούμενα στο όνομα της καπιταλιστικής ανάκαμψης της οικονομίας, ενισχύοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Μάλιστα, και τα άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα, ζητούσαν και περισσότερα και νωρίτερα. Μπορεί λοιπόν οι εισηγητές των άλλων κομμάτων να σας κάνουν κριτική ότι τα νούμερα είναι πολύ αισιόδοξα που καταντούν να είναι ευχολόγια. Αποφεύγουν έτσι να πούν ότι για τους άξονες και τον προσανατολισμό των πόρων, που ακόμα κι αν είναι μικρότερα, τελικά τα μεγέθη πάνε καθαρά στις ανάγκες για κερδοφορία των επενδυτών και όχι των λαϊκών αναγκών. Σε αυτό τον προσανατολισμό είσαστε σύμφωνοι και το στηρίζετε όλοι, με ό,τι αποχρώσεις και αν υπάρχουν. Και ας καταψηφίσατε το μεσοπρόθεσμο, αυτό το σάπιο αστικό σύστημα στηρίζεται με ασήμαντες διαφορές στην αστική διαχείριση. Ωστόσο, εκτός από τον προσανατολισμό που είναι υπέρ των επενδυτών και ενάντια στις λαϊκές ανάγκες, και αυτό είναι το κύριο και το βασικό, γι' αυτό το χαρακτηρίζουμε ταξικό και άδικο, έντονη είναι και η αβεβαιότητα. Αυτό εκφράζεται και στη γνώμη που έστειλε για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο το Γραφείο Προϋπολογισμού του κράτους στη Βουλή. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν, για το τρέχον έτος προβλέπεται μία σαφής επιδείνωση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τόσο για τα μακροοικονομικά όσο και για τα δημοσιονομικά μεγέθη. Συγκεκριμένα λένε ότι το ΑΕΠ του 2021 αναμένεται να είναι στο 3,6% έναντι του 4,8% στον προϋπολογισμό και το πρωτογενές έλλειμμα να φτάσει στο 7,1% του ΑΕΠ έναντι του 3,8% στον προϋπολογισμό. Και στη συνέχεια αιτιολογούν την αναθεώρηση αυτή στο δυσμενέστερο. Και συνεχίζει ότι οι ίδιοι κίνδυνοι παραμένουν ενεργοί για το επόμενο έτος και συνδέονται με την ικανότητα των οικοκυριών και επιχειρήσεων, προφανώς των μικρομεσαίων, να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις και με ενδεχόμενο να χρειαστούν επιπλέον στήριξη. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά που χαρακτηρίζουν την αβεβαιότητα, αλλά και το βάθος της κρίσης και ο τουρισμός και το τέταρτο κύμα πανδημίας και το χρέος και άλλα. Ήδη τα αστικά επιτελεία ομολογούν πλέον ανοιχτά στις εκθέσεις τους ότι έρχονται λουκέτα και ανεργία και ότι τα ελλείμματα, τα κρατικά χρέη και το ιδιωτικό χρέος που φουσκώνουν εξαιτίας των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων μετατρέπονται ξανά σε μεγάλο βραχνά, προετοιμάζοντας τους εργαζόμενους, τους χιλιάδες αυταπασχολούμενους της πόλης και του χωριού ότι έρχεται σοκ και ότι θα το πληρώσουν μέχρι τέλους τις κρατικές και άλλες ενισχύσεις που δόθηκαν στο κεφάλαιο. Ότι σε τελική ανάλυση την προσπάθεια στήριξης της καπιταλιστικής ανάκαμψης θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και θα την απολαύσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Η διαχείριση λοιπόν της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αστικές κυβερνήσεις γίνεται σε βάρος του λαού και σε όφελος της υποβοήθησης της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
Εξάλλου και στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ χτες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εγκομίαζε τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με τα σκληρά αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και τα άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, την Αναπτυξιακή Τράπεζα, την παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, δηλαδή τη στήριξη ανάκαμψης του κεφαλαίου. Αλλά και στο λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που ετοίμασε η ελληνική κυβέρνηση και κατέθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμείευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, οι πηγές, η κατεύθυνση και οι όροι της εκταμείευσης που προβλέπει το Ταμείο, που όλα τα αστικά κόμματα το παρουσιάζουν σαν μάνα εξ ουρανού, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. Τα χρήματα θα προέρχονται από τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών και από δάνεια με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι μελλοντικών εισπράξεων που θα φορτωθούν στις πλάτες των λαών με την μορφή ίδιων πόρων, αυξημένων εθνικών εισφορών κλπ. Μέχρι το 2058. Οπότε και προβλέπεται να αποπληρωθούν τα σχετικά κεφάλαια στις χρηματαγορές. Αυτά τα χρήματα, ωστόσο, δεν θα διατεθούν για νέες ΜΕΘ, για νοσοκομεία, γιατρούς, σχολεία, καθηγητές, μέσα μαζικής μεταφοράς, μισθούς, συντάξεις και άλλα που έχει ανάγκη ο λαός, αλλά για τη στήριξη του κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ότι πάνω από το 60% θα πάνε υποχρεωτικά για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, προκαλώντας και γκρίνιες σε άλλα τμήματα του κεφαλαίου, τη στιγμή που για τα χρηματοδοτούμενα επενδυτικά πλάνα θα βασίζονται σε ενισχύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης κατά 50%, στο τραπεζικό δανεισμό κατά 30%, ενώ η ίδια συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών θα περιορίζεται στο 20%. Επίσης, σε κάθε εκταμείευση θα υπάρχουν νέα δρομολογημένα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα με χαρακτηριστικές τις αναφορές στη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Ήδη ψηφίστηκε το αντεργατικό τερατούργημα ή στη μεταρρύθμιση στα συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητείας. Είναι αυτό το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται με φραγμούς στο μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών μας, ή ακόμα σε ειδικές ενισχύσεις για την προσέλκυση εμβληματικών επενδύσεων στη θέσπιση κινήτρων για συγχωνεύσεις και εξαγορές και σε μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, όπως αποκαλείται στην αστική ορολογία η προσπάθεια διαχείρισης της ακραίας φτώχειας. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξειδικεύει τις παραπάνω κατευθύνσεις στα δεδομένα του ελληνικού καπιταλισμού. Ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις του εγχώριου κεφαλαίου, όπως δείχνουν τόσο οι τέσσερις άξονες του, πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακές δράσεις, απασχόληση και δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας. Όσο και από την κατανομή των συνολικά 32 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται για την ελληνική οικονομία. Ενσωματώνοντας τις δεσμεύσεις της ενισχυμένης εποπτείας που φέρουν τη σφραγίδα και της κυβέρνησης της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εξαμήνων και βέβαια προβλέπει οριζόντιες ενισχύσεις προς τους επιχειρηματικούς ομίλους και επιμέρους ενισχύσεις σε κλάδους και τομείς της οικονομίας και της παραγωγής που μέσα στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό χαρακτηρίζονται για την εξωστρέφεια και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους. Προβλέπει επίσης φοροαπαλλαγές και άλλα μέτρα ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων. Επίσης,
Ακόμα, προβλέπεται η πρόθεση των συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, τα ΣΔΙΤ, σε νέα μεγάλα έργα υποδομών, ακόμα και σε αρδευτικά έργα, εξυγχρονισμούς του σιδηροδρομικού δικτύου και άλλα. Όσο αφορά τη δημιουργία των διαφημιζόμενων από την κυβέρνηση 200.000 νέες θέσεις εργασίας, αυτές αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της αυξανόμενης ανεργίας, ενώ οι όροι και οι σχέσεις της εργασίας τους θα καθορίζονται από το πολυπλόκαμο νομοθετικό πλωστάσιο που διαχρονικά έχει χτιστεί προς όφελος της διασφάλισης φτηνής εργατικής δύναμης για το κεφάλαιο. Και φυσικά ο λαός στο σύνολό του θα πληρώσει τον λογαριασμό τόσο με τις περίπου 60 μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες προγράμματα, όσο και με νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως το γνωστό αντεργατικό έκτρωμα για την απασχόληση. Τελικά, όλα αυτά είναι μέτρα προαπαιτούμενα για την καπιταλιστική ανάπτυξη. Δηλαδή, η μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά σε συνθήκες δημοσιονομικής επεκτατικής πολιτικής και νομισματικής χαλάρωσης και δεν αποτελούν μια προοδευτική στροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, απλώς αποτελεί μια νέα έκδοση διαχειριστικής μορφής και η οποία θα οδηγεί στην αναπαραγωγή του ίδιου φαύλου κύκλου της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την εκδήλωση μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης ακόμα πιο βαθιάς. Αυτά τα μέτρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα αμφισβητεί, αντίθετα περπατούν στους ίδιους άξονες του αστικού σχεδιασμού για την επόμενη περίοδο. Αρκεί κανείς να δει την όψη του προγράμματος Ελλάδα 2.0 της Νέας Δημοκρατίας και την όψη Ελλάδα συν του ΣΥΡΙΖΑ που εστιάζει στις ίδιες κλαδικές προτεραιότητες της λεγόμενης πράσινης ψηφιακής μετάβασης, στην κατεύθυνση της ευρωενωσιακής και διεθνούς νέας πράσινης κοινωνικής συμφωνίας του λεγόμενου Green New Deal, στον αντιλαϊκό χαρακτήρα του. Λέμε λοιπόν ότι αντικειμενικά συγκρούονται δύο διαμετρικά αντίθετες στρατηγικές ανάπτυξης με κριτήριο ανάπτυξη για ποιον, το κεφάλαιο ή το λαό. Γι' αυτό καλούμε το δυνάμωμα της κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιάς να ενισχύσουν την πάλη τους ενάντια στο κεφάλαιο, στην κυβέρνηση και τα κόμματά του, γιατί μόνο έτσι θα δούμε καλύτερες μέρες. Καταψηφίζουμε το μεσοπρόθεσμο.